Ωστόσο υπάρχει για άλλη μια φορά μια έξαρση σε ό,τι έχει να κάνει με την βία. Βλέπω ας πούμε την είδηση: ανήλικοι έστησαν καρτέρι σε 14χρονο έξω από σχολείο και τον ξυλοκόπησαν με μανία. Χρειάστηκε να επέμβουν οι περαστικοί ώστε οι δύο ανήλικοι να σταματήσουν να τον χτυπάνε. Χθες στο neakriti.gr για την έξαρση της βίας και των επεισοδίων ενδοοικογενειακής βίας με 17 καταγγελίες στον ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας εδώ στο Ηράκλειο μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αναρωτιέμαι, τελικά έχουμε λαλήσει? Αναρωτιέμαι, τελικά ο καθένας και πάνω του? Είναι μόνο εκείνος ο οποίος έχει το δίκιο? Τελικά που είναι η φιλία? Τελικά που είναι η συνεργασία? Τελικά που είναι η συμβίωση? Τελικά τι σημαίνει οικογένεια? Εγώ μπορώ να θέσω μόνο ρητορικά τα ερωτήματα. Μπορούν εκείνοι ωστόσο οι οποίοι ξέρουν να δώσουν την διάσταση που τους πρέπει. Θέλω δύο κουβέντες από τον ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή για αυτή την συνεχόμενη βία, τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη. Αυτό θα καλημερίσω, γιατί έχουμε πει κύριε Ανιφαντάκη ότι συχνά πυκνά θα τα λέμε στο πλαίσιο της εκπομπής, γιατί αυτό που συμβαίνει έχει παραγίνει. Τι απ' όλα, κύριε Ανιφαντάκη, και βέβαια ο εθισμός και βέβαια οι εξαρτήσεις δεν κάνει να τα ξεχνάμε. Εδώ για να κλείσει ο κύκλος θέλει πολλά μικρά κομματάκια για να μπουν μέσα. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Για να σας ακούσω. Κοιτάξτε, το θέμα είναι τεράστιο βέβαια που ανοίγεται σήμερα. Βάζετε πάρα πολλές συνιστώσεις και πάρα πολλές παραμέτρους. Και πραγματικά δεν υπάρχει μία απάντηση και θα έλεγα δεν ξέρουμε πού να αρχίσουμε. Εάν αρχίσουμε από τις καταγγελίες που υπάρχουν, οι οποίες έχουν αυξηθεί, θα λέγαμε ότι είναι ένα θετικό μήνυμα αυτό, διότι επιτέλους οι άνθρωποι δεν κρύβουν τον πόνο τους μέσα στο σπίτι τους, αλλά τον δημοσιοποιούν και ζητούν βοήθεια από τα, θα λέγαμε, αρμόδια όργανα, όπως είναι ο Σύλλογος Κακοποιημένων Γυναικών ή όπως είναι η αστυνομία. Πέρα από εκεί όμως, θα πρέπει να ρωτηθούμε τι είναι η βία και πώς εξελίσσεται η βία στη σύγχρονη κοινωνία και για ποιο λόγο, αν υποτεθεί ότι υπάρχει μια αύξηση, υπάρχει αυτή η αύξηση, τουλάχιστον τόσο εμφανή. Γιατί βλέπουμε και καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και χθες είδαμε στο μετρό, νομίζω, στις Αθήνας βία επεισόδια, γενικότερα, όχι μόνο μες στην οικογένεια. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η βία, ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βία έχει γίνει ένας τρόπος ζωής. Όπου όταν εσύ δεν συμφωνείς με μένα. Πώς το είπατε, είναι τρόπος ζωής ή έχει γίνει? Έχει το... γίνει ένας τρόπος ζωής. Έχει γίνει ένας τρόπος ζωής. Όπου εσύ όταν δεν συμφωνείς με μένα, σου ασκώ βία. Αυτό θα λέγαμε είναι το γενικότερο μήνυμα που εκλαμβάνουμε άμεσα ή έμεσα από τα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας σε ευρύτερη κλίμακα ή σε άμεση κλίμακα. Και θα λέγαμε επίσης ότι η βία σε ατομικό επίπεδο δεν είναι μόνο μια συμπεριφορά, αλλά είναι ένας επικοινωνιακός κώδικας. Δηλαδή λέγανε παλιά στους μικρούς, τα μικρά παιδιά, τώρα θα σου δείξω εγώ, αφού δεν παίρνεις από λόγια, θα χρησιμοποιήσω άλλους τρόπους. Και τότε έπεφτε η ράβδος, η λεγόμενη. Έτσι. Οπότε είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ο οποίος μας δείχνει έμεσα ότι έχει στερέψει, έχει τελειώσει το λεκτικό κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας και προχωράμε στο μη λεκτικό, το οποίο όμως προκαλεί πόνο, προκαλεί, είναι ένας βίαιος τρόπος για να επικοινωνήσουμε κάποια πράγματα. Το ερώτημα είναι, είναι αυτός ο τρόπος τουλάχιστον έχει κάποια αποτελέσματα, δηλαδή επικοινωνούμε το μήνυμα? Θα λέγαμε ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος και ότι δεν φτάνει στο, δεν είναι δηλαδή, δεν φτάνουμε στο αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Εάν πάρουμε ένα παιδί του οποίου να του μάθουμε κάτι, χρησιμοποιούμε βία, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνει, εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε ότι το παιδί αναπτύσσει αντιστάσεις, αναπτύσσει αντισώματα για να ξεπεράσει τη βία ή συμπεριφορά. Δεν μαθαίνει αυτό που πρέπει να μάθει, αλλά αναπτύσσει αντισώματα για να ξεπεράσει το τραύμα
που του προκαλεί βίαιες συμπεριφορά. Τώρα μου προκαλείτε αρκετές σκέψεις, γιατί όταν λέτε ότι ξέρετε, όταν μιλούσαμε για βία, ας πούμε στο πρόσφατο παρελθόν, πηγαίναμε σε ψυχολογική, στη λεκτική. Σήμερα λέτε έχει τελειώσει, αν θέλετε, και η λεκτική βία. Πάμε στην σωματική βία. Επιλέγουμε σαν τρόπο συμπεριφοράς να πάμε προς τα εκεί. Τι μας έχει κάνει, τι μας έχει οθήσει να πάμε προς τα εκεί, κύριε Νιφαντάκη, είναι ένα ερώτημα. Γιατί κόψαμε την επικοινωνία με το μυαλό μας, με την καρδιά μας, με την ψυχή μας, με το δίπλα μας? Ναι, οι απαντήσεις και οι υποθέσεις, αυτό που είναι αρκετές, δεν είναι μόνο μία η απάντηση. Μία από τις απαντήσεις που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι τα παιδιά, όχι τα σημερινά παιδιά, τα παιδιά που είναι 20 ετών σήμερα ή και παραπάνω, 30, έχουν μεγαλώσει με κάποια παιχνίδια ηλεκτρονικά, τα οποία είναι καθαρή βία, είναι μόνο βία, και είναι βία virtual, εικονική βία, που θα πει ότι τον σκοτώνω αλλά ξανασηκώνεται και ξανατρέχει αυτός που σκότωσα πριν από λίγο, το οποίο θα πει ότι εντάξει, είναι μεν βία, αλλά δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, αποτελεσματική, δεν παθαίνει τίποτα αυτός, ξανασηκώνεται και τρέχει πάλι. Οπότε το παιδί παίρνει το μήνυμα, και αυτό μην το υποτιμούμε, ότι αυτού του είδους τα παιχνίδια με τα οποία έχουν γαλουχηθεί γενιές σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς, σε όλο τον κόσμο έχουν γαλουχηθεί γενιές, και μάλιστα παίζουν ιντερνετικά παιχνίδια μεταξύ τους. Ο ένας είναι στο Ηράκλειο, ο άλλος είναι στο Τόκιο, ο άλλος είναι στην Καλιφόρνια, και παίζουν, επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από σωστά, τα βία αυτά τα παιχνίδια. Σωστά. Είναι κάτι το φυσιολογικό. Οπότε κάποια στιγμή είναι δύσκολο να διακρίνω την πραγματικότητα, αυτός που έχει σάρκα με ορχεία και οστά, από την εικονική πραγματικότητα. Κάπου τα μπερδεύει κανείς, και είναι πολύ εύκολο να τα μπερδεύεις κανείς όταν έχει γαλουχηθεί με την εικονική πραγματικότητα. Έτσι. Mm. Αυτή είναι μία πιθανή ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι η κοινωνία μας και ο τρόπος ανατροφής των μικρότερων γίνεται όλο και πιο ανορίωτος, χωρίς όρια δηλαδή. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι οι παλιοί γονείς μας, ας πούμε, μας είχαν τον τρόπο τους να μας δείχνουν ποια είναι τα όρια. Και επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ζωή εκ των πραγμάτων μας βάζει όρια, δηλαδή η ζούγκλα, ας πάμε στο μοντέλο της ζούγκλας, έχει τους κανόνες της, έχει τα όρια της. Αν δεν κάνεις κάτι όπως πρέπει, θα σε φάει το λιοντάρι ή θα σε δαγκώσει το φίδι κ.ο.κ. Όρια υπάρχουν λοιπόν παντού εξ ορισμού. Δεν είναι ένα κακό σύστημα το σύστημα που έχει όρια. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα όρια προστατεύουν, δεν περιορίζουν. Το έχουμε παρεξηγήσει λίγο τη λέξη όριο, γιατί νομίζουμε ότι μας περιορίζει. Γιατί χρησιμοποιήθηκε έτσι από πολλούς. Ναι. Αλλά το όριο παράλληλα μας προστατεύει. Δηλαδή οι μπάρες που έχουμε στον εθνικό δρόμο τις βάλαμε για να μην τρακάρουμε και σκοτωνόμαστε. Οπότε αυτές οι μπάρες δεν με περιορίζουν, δεν μπορώ να πάω δεξιά και αριστερά του δρόμου, αλλά παράλληλα με προστατεύουν. Έτσι λοιπόν και η ανατροπή των παιδιών, λέμε ας πούμε στον έφηβο ότι θα γυρίσει στις 10 η ώρα το βράδυ στο σπίτι από τη βόλτα σου, γιατί μετά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνα έξω. Δεν σε περιορίζω λοιπόν, αλλά σε προστατεύω, παρά το ότι ο έφηβος το εκλαμβάνει σαν περιορισμό αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν αφήσει τα παιδιά αυτή τη στιγμή αρκετά ανορίωτα, χωρίς όδια δηλαδή. Φέρνω συχνά το παράδειγμα της οικογένειας που πάει το βράδυ στην ταβέρνα και τα παιδάκια τρώνε το φαγητό τους με ένα κινητό μπροστά και βλέπουν το παιχνίδι που παίζει το κινητό και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, δεν υπάρχει καμία συνομιλία στην οικογένεια αυτή που πάει να βγει το βράδυ να κάνουν λίγο παρέα, αν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι θέματα καθημερινά, θέματα πολύ απλά, τα οποία όμως λειτουργούν ως παζλ και συμπληρώνουν μια συμπεριφορά. Επίσης δεν υπάρχει η καταδίκη, θα λέγαμε, η άμεση καταδίκη όταν βλέπουμε βίαιες συμπεριφορές, που όπως είπατε εσείς πριν, η βία έχει πολλά πρόσωπα. Δεν είναι μόνο η σωματική βία, είναι η ψυχολογική, είναι η οικονομική, είναι η ελεκτική, είναι η συναισθηματική. Έχουμε πολλών ειδών βίαιες συμπεριφορές και τρόπους, τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε πάντα. Οπότε το ερώτημα είναι πώς θα έπρεπε να υπάρχει κάποια παραπάνω εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στο κομμάτι αυτό, δηλαδή πώς να συμπεριφερόμαστε μπροστά σε συμπεριφορές των άλλων, βίαιες συμπεριφορές των συνανθρώπων μας, οι οποίοι μπορεί να είναι οποιοδήποτε, έτσι δεν είναι υποχρεωτικά μέσα στην οικογένεια, μπορεί να είναι στην εργασία, μπορεί να είναι στην καθημερινότητα ή στο φιλικό περιβάλλον. Οι χειριστικές συμπεριφορές που είναι καθημερινότητα, δεν είναι ένα είδος βίας και αυτές, διότι είναι
δίνω στον άλλον να κάνει κάτι με έμεσο τρόπο, το οποίο όμως είναι μια μορφή βίας και αυτή η σχετική συμπεριφορά. Οπότε θα πρέπει να εκπαιδευτούμε κάποια στιγμή να συγκρατούμε καταρχήν τα δικά μας τα αρνητικά συναισθήματα, το θυμό δηλαδή όταν κάποιος μας θυμώνει, να μπορούμε να εκφράζουμε το θυμό με τον κατάλληλο τρόπο, χωρίς αυτός υποχρεωτικά να καταλήγει σε μια βίαιη συμπεριφορά, η οποία μπορεί να είναι και προς τον εαυτό μας. Τότε που τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε και ακούμε δεν συμπεριλαμβάνεται η βία εναντίον του ίδιου του ατόμου, που το άτομο ασκεί τον εαυτό του τον ίδιο, γιατί ίσως να μην μπορεί να την ασκήσει στον άλλον, επειδή τον φοβάται. Δεν είναι λοιπόν λίγες οι στιγμές καθημερινά που ασκούμε εμείς οι ίδιοι βία στον ίδιο μας τον εαυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Νεφαντάκη. Με βάση τα δεδομένα τα οποία μέχρι στιγμής εσείς μας παρουσιάζετε, δηλαδή αυτό που πιστεύετε, αυτό που υπάρχει, με όλες τις μορφές της βίας, με τη χωρίς όρια δική μας τακτική σε καθημερινή βάση, με τον εθισμό της βίας, εκείνη την εικονική πραγματικότητα, ρωτώ αν υπάρχουν γενιές. Που υπάρχουν γενιές, ο καθένας μέσα από το σπίτι του το βλέπει, που έχουν μεγαλώσει με αυτή τη βία, παίζοντας το παιχνίδι, εικονική πραγματικότητα και όλα τα υπόλοιπα, που θεωρεί ότι μπορεί να μετατραπεί αυτό στη δική του τη ζωή και να είναι αυτή η δική του η σημερινή πραγματικότητα. Αυτό υπάρχει ποτέ πιθανότητα να αλλάξει? Μπορεί δηλαδή με ευκολία ένα παιδί που είναι σήμερα 30 ετών, που είναι 25 ετών, που είναι 20 ετών, που έχει μεγαλώσει με αυτούς τους κανόνες, μπορεί στη δική του τη ζωή αυτό να το αλλάξει? Κοιτάξτε, εάν το άτομο θέλει, το οποιοδήποτε άτομο θέλει, μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην καθημερινή του ζωή. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Σήμερα πλέον έχουμε τα εργαλεία, τα μέσα, παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά, το θυμόμαστε αυτό. Και μπορούμε να πάμε σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ένα ψυχοθεραπευτή, να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, η συμπεριφορά μου δεν μου αρέσει, θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές. Και να ξετυλίξουν το νήμα σιγά σιγά αυτή τη συμπεριφορά, να δουν από πού πηγάζει αυτή η αλλαγή, η συμπεριφορά, από πού πηγάζει αυτός ο θυμός που δεν μπορεί να οριοθετηθεί εύκολα, και σιγά σιγά να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις. Ναι, σε αυτό το ερώτημα είναι θετική απάντηση, ότι μπορούν να γίνουν αλλαγές, αρκεί το άτομο να το θέλει και να το επιδιώξει, όπως εξάλλου και σε άλλες συμπεριφορές. Αναφερθήκατε πριν στις εξαρτήσεις. Γνωρίζομαι σήμερα ότι όλο αυτό το φάσμα των εξαρτήσεων, ευτυχώς σήμερα υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν και δομές στο σύστημα υγείας, αλλά και εθελοντικές ομάδες, οι οποίες βοηθάνε τα άτομα να ελέγξουν καλύτερα την εξάρτησή τους και να διατηρήσουν καλύτερα και πιο μεγάλο χρονικό διάστημα την αποχή τους από την ουσία ή από τη συνήθεια που τους προκαλούσε εξάρτηση. Διότι βέβαια και οι ουσίες, είναι πολύ απλό να το σκεφτούμε, ότι προκαλούν βίαιες συμπεριφορές. Τα κρατά όλα αυτά κυρίως ως μήνυμα για τον καθένα από εμάς. Ζητώ συγγνώμη. Τροφή σκέψης πραγματικά, με αυτά τα οποία συμβαίνουν, και δυστυχώς δεν συμβαίνουν στο διπλανό σπίτι, συμβαίνουν στο σπίτι του καθενός από εμάς, και νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε, να ακούμε, να μάθουμε να ακούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο θα παραδώσουμε, αυτό που παραδίδουμε και αυτό που παραδώσουμε, έτσι το νιώθω, το σκέφτομαι, κύριε Νεφαντάκη, στα παιδιά μας, θα είναι πάρα πάρα πολύ δυσάρεστο, και δεν ξέρω αν τα παιδιά μας θα θέλουν, αν ξέρουν και πώς θα το κάνουν για να βγουν μέσα από αυτό τον εφιάλτη, γιατί πρέπει να είναι εφιάλτης. Ναι, είναι εφιάλτης, και ας μην ξεχνάμε ότι στο νησί μας, το ένδοξο και το περήφανο, έχουμε πάρα πολύ διαδεδομένη την κατοχή και ενδεχομένως και τη χρήση όπλων, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο μήνυμα αυτό, και δεν είναι καθόλου ευχάριστη η πραγματικότητα ότι τριγύρω μας κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι πιθανόν να φέρουν όπλα μαζί τους, με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό το πράγμα να έχει. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.